Πόσο χρόνο, κύριε Καστιδιάρη, το γνωστό 10. Χρόνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καστιδιάρης για 15 λεπτά από την Χρυσή Αυγή. Θα έρθω κατευθείαν στην ουσία μεγάλων οικονομικών παραγόντων με την πολιτική εξουσία. Και θα θέσω ένα ερώτημα που αφορά την τήρηση των κανόνων και των αρχών του Συντάγματος και θέλω να μου απαντήσει ο μάρτυρας με απόλυτη σύνεση και προσοχή. Αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της συχνότητας από την οποία εκπέμπει ο τηλεοπτικός σταθμός Α? Σας είπα, μεταβιβάστηκε εις την κόρη μου πρόσφατα. Λοιπόν, προσέξτε με. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι τηλεοπτικές συχνότητες είναι δημόσια αγαθά. Ναι. Ανήκουν στον ελληνικό λαό. Η κόρη σας είναι ιδιοκτήτρια στο κανάλι. Η συχνότητα ανήκει στο λαό και εσείς έχετε υποχρέωση να τηρείτε τις βασικές αρχές του Συντάγματος. Εγώ δεν έχω δει καμία συχνότητα να την είναι ιδιοκτήτης ο λαός. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Εάν στην Ελλάδα το Σύνταγμα, δυστυχώς, εάν έχει καταπατηθεί το Σύνταγμα, είναι άλλο θέμα. Εργάστε, δεν θα τα καταφέρετε. Διότι είπατε, καλά θα τα πείτε αυτά να σας ακούσει αλλά, το κόσμος, αλλά ακούστε και εμένα. Ναι. Σας ακούμε μάρτης, σας παρακαλώ εδώ και τέτοι να εξεταστείτε, όχι να κάνετε σοου. Όμως, ό,τι θέλετε, παρακαλώ πολύ, θα θέτω ερωτήματα και θα απαντάτε. Ό,τι θέλετε, ό,τι μην κουνάτε τα χέρια σας μάρτης, γιατί, σας παρακαλώ. Γιατί, σεβαστείτε με, σας παρακαλώ. Γιατί φωνάζεις. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ λίγο. Μην κουνάτε τα χέρια, παιδιά, μην κάνετε χειρονομίες. Σας παρακαλώ. Κύριε Μάρτης, δεν είναι συμπεριφορά αυτή τώρα. Μας έχεις κάνει και μήνυση κιόλας, έλα. Κύριε... Και εσύ μου έχεις κάνει μήνυση. Θες να μιλήσουμε τώρα για τις μηνύσεις που έχουμε ανταλλάξει. Σας παρακαλώ, παιδιά, θα αναγκαστώ να διακόψω ένα λεπτό. Λοιπόν, όχι, δεν έχουμε επιπροσωπικού αυτή τη στιγμή. Έχετε υπόψη. Η ερώτηση είναι σαφής. Σας ευχαριστώ. Ο μάρτυρας στις αρχές του Συντάγματος εις ό,τι αφορά τη λειτουργία του σταθμού του. Αυτό είναι το ερώτημα. Κύριε Κοντομινά. Και παρακαλώ, χειρονομίες. Επιτέλους. Κύριε Καστιδιάρη. Εσείς τι πάτε το χέρι σας. Κύριε Καστιδιάρη. Όχι χειρονόμιες. Κύριε Καστιδιάρη. Τι πείσατε. Εσείς τι ξεκινήσατε από το θέατρο εδώ πέρα. Πάτε το χέρι σου και μου λες. Μπορώ να φωνάξω πιο δυνατά από όλους. Είναι μια συνοικία ο άνθρωπος αυτός και μπορώ να φωνάξω πιο δυνατά από όλους. Κύριε Καστιδιάρη, ένα λεπτό. Θα μας τρελάτε. Κύριε Καστιδιάρη. Κύριε Παραφέρετε τον άνθρωπο εδώ σήμερα. Παρεμβαίνω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ δεν χωρούν προσωπικές αντιπαραθέσεις. Ερχόμαστε, εξετάζουμε ένα μάρτυρα. Ο μάρτυρας απαντά όπως νομίζει. Ο ερωτών ακούει, ανταπαντά και μένουμε εκεί. Παρακαλώ πολύ να αποφύγουμε. Απαντώ. Χειρονομίες. Κοιτάξτε, χειρονομίες δείχνουν κάτι. Ένθα κακήθεν. Κανένας. Ούτε χτυπήματα στο τραπέζι. Σας παρακαλώ. Μπορεί να φωνάζει ο καθένας όπως θέλει. Απλώς λόγω τάξης θα ήθελα εγώ, σαν πρόεδρος, να μην φωνάζουμε στην Επιτροπή. Δεν υπάρχει λόγος. Για να βγαίνει συμπέρασμα, μας παρακολουθεί ο κόσμος, ο ελληνικός λαός. Ένα λεπτό να τελειώσω. Σας παρακαλώ πολύ. Ήπια απαντούμε, δεν μπαίνουμε σε προσωπικό. Θα τον διορθώσω, κύριε Καστιδιάρη, τον χώρο μη σας απασχολεί. Σας παρακαλώ, όχι εντεγκλήσεις προσωπικές. Δεν προσάδουν στο ήθος της Επιτροπής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην χτυπάμε τραπέζια, να μην φωνάζουμε κτλ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι υποχρεωμένος όμως να απαντήσω γιατί στην κόρη μου και όχι στο λαό. Εγώ δεν έχω διάδεια να ανήκει στο λαό, να λέει αυτή ανήκει στο λαό και τη μοιράζουμε σε όλο τον κόσμο και παίρνουμε 11 εκατομμύρια και το δίνουμε ένα χαρτάκι που λέει εσύ έχεις τόσα, ένα χιλιάρικο από την άδεια που έχει το τάδε κανάλι. Λοιπόν, να συνεχίσω παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, εντάξει αρκετά, ακούσαμε την άποψη αυτή, το Σύνταγμα λέει ότι οι άδειες είναι δημόσια αγαθά. Ωραία. Τελεία και μπαύλο, ο καθένας μπορεί να λέει την ιστορία. Ωραία. Της ζωής του. Κύριε Καστιδιάρη, πάω παρακαλώ. Στην ουσία, γνωρίζει ο Μάρτης για το έτος 2015-16. Πόσο πρόβαλε τα πολιτικά κόμματα ο σταθμός του και συγκεκριμένα τα τρία πρώτα κόμματα της χώρας. Πόσο πρόβαλε στα δελτία ειδήσεων το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή. Γνωρίζει αν τήρησε τους βασικούς κανόνες της νομιμότητας. Μπορώ να σας απαντήσω, αλλά να με αφήσετε να απαντήσω. Αυτό το παιχνίδι θα το παίζουμε, ούτε μπορείτε να με νευριάσετε, γιατί έχω γαϊδουρινή υπομονή. Αν θέλετε να κάνετε φιγούρα σε αυτούς που σας βλέπετε, κάντε το, όχι σε βάρος μου. Κύριε Κοντομινά, ενημερώστε παρακαλώ τον μάρτυρα να σταματήσει και να απαντάει επί της ουσίας επιτέλους. Σας ανακαλέσω στην τάξη. Με έχει εξοργήσει, ενημερώστε τον ότι εδώ δεν είναι θέατρο Δελφινάριο. Έθεσα μία ερώτηση, περίμενα απάντηση επί της ουσίας. Κύριε Κοντομινά, θα σας ανακαλέσω στην τάξη. Μα αναγκάζεται, σας παρακαλώ, απαντήστε στην ερώτηση χωρίς αντεγκλήσεις προσωπικού. Κύριε Καστιδιάρη, σας παρακαλώ, καθίστε την ψυχραιμία σας. Αυτό το οποίο ξέρω και έχουμε τις μετρήσεις είναι σε σχέση με όλα τα άλλα κανάλια. Ο Α έχει δώσει περισσότερο χρόνο στη Χρυσή Αυγή από ότι τα άλλα κανάλια στη Χρυσή Αυγή. Πρώτον. Δεύτερον, εμείς δεν έχουμε πάνελς. Αλλά και όταν είχαμε πάνελς, πρέπει να εξηγήσω στον κύριο βουλευτή, τον κύριο Καστιδιάρη, του οποίου τους ψηφοφόρους σέβομαι. Έχουμε 500.000 ψηφοφόρους, τους σέβομαι. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς, αναφέρομαι στους εκπροσώπους των 500.000. Οι άνθρωποι αυτοί ψηφίσαν ότι θέλαν με το δίκιο τους. Τώρα, τι έγινε. Όταν κάνουμε πάνελς,
Ο κάθε βουλευτής που θα έρθει στην εκπομπή θα ρωτήσει ποιοι θα είναι εκεί, τα ξέρετε γιατί και εσείς είστε βουλευτές. Μόλις ακούσουν ότι υπάρχει κάποιος από το Χρυσή Αυγή, δεν έχετε κανένας. Και γι' αυτό δεν έχουμε και πάντα. Τώρα, αν δεν θέλουν τα άλλα κόμματα να πασιμπαρίστανται μαζί με τη Χρυσή Αυγή ή στο κανάλι, δεν φταίω εγώ. Εγώ τους καλώ. Αλλά δεν έρχονται οι άλλοι βουλευτές και μένουν μόνοι τους. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, θα το κάνουν. Σε ό,τι αφορά αυτή την παρένθεση που άνοιξε ο Μάρτιος, λοιπόν, έχει δώσει απάντηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο με συγκεκριμένη οδηγία προς όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς κατά την προεκλογική περίοδο του 2015 είχε πει ότι εφόσον δεν έρχονται οι άλλοι, θα καλείται ξεχωριστά τους εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής επειδή είναι το τρίτο κόμμα. Υπάρχει συγκεκριμένο έγγραφο του ΕΣΟΥΡΟΥ, αλλά δεν μίλησα για τα πάνελ Μάρτης. Θα σας αναφέρω συγκεκριμένα στοιχεία, διότι αυτό που είπατε ότι η προβολή μας είναι μεγαλύτερη από ότι στους άλλους σταθμούς είναι ψευδέστατο. Έχω εδώ τα ποσοστά παρουσίας των κομμάτων στη σχετική αναφορά που έκανε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για το 2015, όπου στον Α ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λάβει ποσοστό 50,1%, απίστευτο ποσοστό, μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα άλλα κανάλια, η Νέα Δημοκρατία 24,4% και η Χρυσή Αυγή 1,6%. Αυτή είναι η ισότιμη προβολή που αναφέρει ο μάρτυρας. Με εμπέζει αυτή τη στιγμή ο μάρτυρας λέγοντας ότι υπάρχει ισότιμη προβολή. Και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι στα πάνελ. Δεν αναφέρομαι στα πάνελ, αναφέρομαι στις ειδήσεις και στα γεγονότα που προβάλλει ο σταθμός σας. Εσείς τι να γίνει. Αν τα δείχνουμε αυτά που έχετε ειδήσεις, χαθήκαμε. Τι εννοείτε, εσείς τα κρίνετε. Τι είστε, εσείς είστε κριτικός κινηματογράφου. Είστε ο Σπίλμπερκ, τι ακριβώς είστε. Τα κόμματα έχουν ανακοινώσεις. Τα δελτία τύπου λοιπόν και τις ανακοινώσεις δεν τις δείχνετε. Των κομμάτων τις αναγνώσουμε όλες. Όχι του κόμματός μας. Όχι, ακούστε. Το 2016 σας έχει στείλει το ΕΣΟΥΡΟΥ επανειλημμένες καταγγελίες. Και το βασικότερο στοιχείο είναι αυτό που καταθέτω, θα το δώσω και στην Επιτροπή για τα Πρακτικά. Πείτε το δικό σας λοιπόν. Πείτε για να το αντικρούσω. Να απαντήσω. Λοιπόν, προσοχή. Χρυσή Αυγή και Πολυφωνία. Το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τελεθεατών για την αντικειμενικότητα και την πολυμερία του, όπως φαίνεται εξάλλου και από το γεγονός ότι παραμένει πρώτο στην επιλογή τηλεθέασης. Δελτίο ειδήσεων. Νομίζω ότι αυτό και μόνο δείχνει ότι ο σταθμός μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η πολυφωνία στην ενημέρωση όπως την προβλέπει το Σύνταγμα και η νομοθεσία. Δεν πρέπει μάλιστα να ξεχνάμε, εδώ θέλω να προσέξετε, να ξεχνάμε στο σημείο αυτό ότι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι εγώ, ερμηνεύοντας το Σύνταγμα και το νόμο, έχει αποφανθεί ότι κατά τη διάρκεια μη προεκλογικών περιόδων ο πυρήνας της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος του δημοσιογράφου, γι' αυτό σας είπα ποιους έχω δημοσιογράφους, να πληροφορεί συνίσταται στο δικαίωμα, το δικαίωμά του να αξιολογεί και να ιεραρχεί από το σύνολο της ειδησιογραφίας ποια γεγονότα και σε ποια έκταση πρέπει να αναδειχθούν ειδησιογραφικά και ότι δεν υφίσταται εκ του συντάγματος ή του νόμου ούτε υποχρεωτική ημερήσια αναφορά των εκάστοτε δραστηριοτήτων πολιτικών κομμάτων αν εφάλου τεινός, ούτε υποχρέωση για αυστηρά χρονομετρικού χαρακτήρα εμφανίσεις. Μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου που έχετε πάρει κι εσείς αυτό που δικαιούστε. Να τελειώσω και μετά. Να τελειώσω. Την έχω αυτή την ανακοίνωση. Την έχω μελετήσει επανειλημμένως γιατί μας την είχατε κοινοποιήσει κιόλας. Μα την έχετε μελετήσει. Μα δεν μου δώσατε απάντηση. Γιατί 50% ο ΣΥΡΙΖΑ και 1% η Χρυσή Αυγή για έναν ολόκληρο χρόνο που υπήρχαν και προεκλογικές περίοδες στο χώρο αυτό. Σας θα ακούσω τώρα ή τι λέει. Δώστε μου μια απάντηση λοιπόν. Τι λέει το. Προχωρήστε, Μάρτης, προχωρήστε. Μην τι λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, σας διαβάζω. Εγώ ωραία, δεν αποφασίζω. Λοιπόν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βγάλει αυτή την απόφαση. Δεν την έβγαλα εγώ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει να προβάλλεται ο ΣΥΡΙΖΑ 50% και η Χρυσή Αυγή 1%. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Σύνταγμα σας επιβάλλουν να είστε αντικειμενικοί και πρωτίστως να μην λέτε ψέματα. Δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορείτε εδώ, είστε εδώ πέρα και μας έχετε διαβάσει μια ανακοίνωση. Θα σας κρίνω, κύριε. Του ίδιου του σταθμού σας κρίνω. Για να δούμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ του καθαριστρισμού. Επειδή είναι ουδέτεροι δημοσιογράφοι μας λέει του σταθμού του Σύνταγμα. Ακολουθώντας τα κριτήρια αυτά στο δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, με καλύψατε, τα γνωρίζω αυτά που λέτε. Είναι γνωστά. Δεν χρειάζεται, δεν έχω πολύ χρόνο, Μάρτιν. Λοιπόν, όταν για να σας ρωτήσω σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα, κύριε Μάρτιν. Κύριε Κασιδιάρη, μην φωνάζετε, Μάρτιν. Είστε σε μια ηλικία κρίσιμη. Μην φωνάζετε, υπάρχει κίνδυνο εφράγματος. Ηρεμήστε, παρακαλώ. Μόνο δώσε μου το χρόνο να απαντήσω. Πάμε.
Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Θα διαβάζει μία ώρα. Μία ώρα τη ανακοινώση του και μία ώρα. Να ρίξουμε λίγο του τόνου. Κύριε Κασιδιάρη, συνεχίστε. Λοιπόν, επειδή μίλησε για ουδετερότητα της δημοσιογραφίας του σταθμού του. Ένα παράδειγμα και θέλω απάντηση όμως επί τούτου. Είναι από το δελτίο του Α του κυρίου Σρόιτερ αυτή η εικόνα. Νέα συγκλονιστικά ντοκουμέντα. Χρυσή Αυγή, Ναζί και επικίνδυνη. Έχει έναν Πακιστανό, τον οποίο τον βρήκα εγώ στο διαδίκτυο, είναι μια φωτογραφία ενός Πακιστανού, με ένα μπαζούκας. Και λέει η δημοσιογράφος του δελτίου του κυρίου Σρόιτερ, τα όπλα της Χρυσής Αυγής. Εδώ βλέπουμε μπαζούκας από το αρχείο του Γιάννη Λαγού. Πακιστανός με μπαζούκας στο αρχείο της Χρυσής Αυγής. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Μάρτης? Έτσι τηρείται την αρχή της πολυφωνίας και παρουσιάζεται γεγονότα αληθινά στον ελληνικό λαό? Μα με συγχωρείτε, είναι ψεύτικη φωτογραφία. Είναι από το ίντερνετ ένας Πακιστανός. Τι σχέση έχει με τη Χρυσή Αυγή? Κάποιος δημοσιογράφος. Εγώ θα πω ότι είναι του Κοντομινά κολλητός και έχει μπαζούκα στην αυλή. Εγώ δεν θα μου μπαζούκα, κάνετε μήνυση μετά να το πω. Εσείς έχετε μπαζούκα. Εγώ δεν έχω μπαζούκα. Ούτε έχω. Εσείς έχετε. Αφήστε πιο. Εσείς έχετε όλα τα σκάνδαλα. Εγώ λοιπόν έχω μπαζούκα. Πάω σε συγκεκριμένα έγγραφα. Σε συγκεκριμένα έγγραφα και θέλω απαντήσεις. Το έγγραφο του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βουρλιώτη προς τη ΔΑΕΒ, αριθμός πρωτοκόλλου. Σε ποιον, ναι? Του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βουρλιώτη προς τη ΔΑΕΒ. ΔΑΕΒ είναι αντιτρομοκρατική. Α, και τι ξέρω, αριθμός τι πρωτοκόλλου. Υπάρχει αναφορά στον Α. Γράφει ο αντιεισαγγελέας πάνω Α. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αριθμός πρωτοκόλλου ΕΠΣΙΛΟΝ 555, 23/9/13. Δίνει τα στοιχεία ενός ανωνύμου μάρτυρα. Ανώνυμος μάρτυρας, αλλά ο εισαγγελέας δίνει τα στοιχεία του, ξέφυγε. Και από κάτω γράφει Α. Το 212-212-4000 πρέπει να είναι τα στοιχεία του σταθμού σας. Έχει σβησμένο μάλιστα και το όνομα Κουβελιώτη, που είναι μια δημοσιογράφος του σταθμού σας. Εξηγήστε μας, λοιπόν, για ποιο λόγο ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου συνδέει εσάς με έναν ανώνυμο. Μα εσάς Α, δεν είστε Α. Την δημοσιογράφος. 212-212-4000. Αυτό που μας διαβάσατε. Είναι μέσα στη δικογραφία με την οποία είμαι κατηγορούμενος. Λοιπόν, πώς γίνεται λοιπόν να έχετε εσείς σχέση ο Α με ένα ψευδομάρτυρα που είναι σε μια δικογραφία? Αυτό δεν το λέω εγώ. Προκύπτει από τα στοιχεία του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν λέει για μένα. Λέει για μένα, είναι προσωπικά. Λέει για τον Α. Λέει για τη δημοσιογράφο. Ο Α είναι η δημοσιογράφη. Δεν θέλετε να το καταλάβετε. Με συγχωρείτε. Σας είπα, ο Α είναι η δημοσιογράφη. Εσείς, κύριε. Δεν είμαι εγώ ο δημοσιογράφος. Δεν λέω εγώ τι ειδήσεις. Δεν σας αφορά το έργο των δημοσιογράφων σας. Δεν παρεμβαίνετε στο έργο των δημοσιογράφων σας. Δεν παρεμβαίνετε, δεν είστε ο διευθυντής του σταθμού. Κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί και εσείς δεν κοιτάτε τι κάνουν. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, σας μιλάω πολύ σοβαρά. Εσείς μου κάνετε πλάκα. Δεν μιλάτε σοβαρά. Δεν παρεμβαίνετε. Εξήγησα ότι δεν παρεμβαίνω. Και είστε ψεύτης, Μάρτης. Εγώ ξέρω ότι είναι η όραση. Όταν λέγανε για τον Αποστολόπουλο και τον Λέξη σε μια εκπομπή κάτι κυρίες και κάτι ανάλαφρη, που πήρατε τηλέφωνο ιδρωμένος και πανικόβλητος επειδή αναφέρανε τον Αποστολόπουλο, ότι δεν παρεμβαίνετε. Εσείς γέλατε ζωντανά στον αέρα και είχατε πάθει σοκ. Μα αναγκάζεται να επέμβω και πάλι. Θα μου λέει τώρα ψέματα και θα με κοροϊδεύει. Για πάμε λίγο στη Λίσα Λαγκάρτ. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Για πάμε στη Λίσα Λαγκάρτ. Το αντικείμενο της Επιτροπής, κύριε Κασιδιάρη, είναι διαφορετικό. Καταλαβαίνω, είναι όμως διαφορετικό και το αντικείμενο. Αφορά οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα. 10-11 λεπτά είμαστε εκτός θέματος, κατανοώ, αλλά σας παρακαλώ. Όχι, θα ρωτήσω, έχω τον χρόνο, θα ρωτήσω για τη Λίσα Λαγκάρτ, διότι επαναλαμβάνω, συνδέεται με οικονομικά εγκλήματα. Και τα στοιχεία που ανέφερε ο Μάρτης προηγουμένως ήταν αναλυθέστατα. Υπόθηκαν ψέματα. Είναι άποψή σας σεβαστή. Λοιπόν, ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, μην κάνετε το συνηγορό. Ερώτημα. Είπατε ότι δεν είχατε λογαριασμό στην HSBC. Είπατε ότι δεν είχατε ποτέ λογαριασμό στην HSBC της Ελβετίας. Προσοχή παρακαλώ τι θα απαντήσετε, διότι τα πρακτικά αυτά μπορεί να πάνε στον εισαγγελέα. Μα γράψτε το, δεν το πάω για να μην το γράψετε. Πάμε. Άμα βρείτε εσείς να μου κάνετε ψευδομαρτυρία. Ναι, βρέστε το χαρτί που έχει ο εισαγγελέας και να δείτε τι γράφει. Λοιπόν, εσείς έχετε βουλή, ζητήστε το χαρτί να σας το στείλει. Υπάρχει μηδενικός εταιρικός λογαριασμός στο όνομά σας. Η Λίστα Λαγκάρτ γράφει Inter American 0. Υπάρχει λοιπόν λογαριασμός. Δεν υπάρχει, λέω, λογαριασμός. Είναι τρελός άνθρωπος, δεν σε καλά. Τώρα πριν από ένα δευτερόλεπτο είπες ότι υπάρχει μηδενικός εταιρικός λογαριασμός. Ένα λεπτό. Λέει όχι στα ελληνικά. Με επιτρέπετε ένα λεπτό να κάνω λίγο. Αν και δεν είναι ο λόγος μου. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε τίποτα, για ακούστε εδώ πέρα. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εξήγησε πριν, κύριε Καστρίδη. Λοιπόν, εξήγησε πριν. Πείτε μας. Πριν είπε ότι δεν υπάρχει. Ακούστε, κύριε, τίποτα. Δεν είστε τίποτα και πρέπει να καταγγείλετε κάτι. Λέτε βλάκα. Άντε βλάκα. Σέβομαι ότι είστε 100 χρονών και δεν σηκώνομαι πάνω. Κύριε Κοντομινά, κύριε Καστρίδη. Λοιπόν,
Προσέξτε, τον είχε σβήσει ο κ. Βαξεβίτη από το hot dog. Δεν μπορούμε. Τον είχε σβήσει το όνομά του και είχε βάλει τερ American. Αλλά σύμφωνα με το Φαλτσανί, οι μηδενικοί λογαριασμοί κρύβουν κινήσεις σε εταιρείε. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Θα σταματήσουμε τη διαδικασία. Είναι ο μάρτυρα. Σταματάμε τη διαδικασία. Λοιπόν, δεν σταματάει τίποτα. Εδώ θα βγουν αλήθειε τώρα. Σταματάμε τη διαδικασία. Για οικονομικά εγκλήματα. Μπορούν όλα να ερωτηθούν με καλύτερο τρόπο. Εδώ θα βγάλω τώρα κάτι που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μην με διακόψετε. Για όλου του βουλευτά. Κύριε Κοντομινά, Κύριε βουλευτά, με κατηγορείτε για οικονομικό έγκλημα. Λοιπόν, κύριε Κοντομινά, κατηγορείτε. Υπάρχει όχι λογαριασμό. Με κατηγορείτε. Αυτό θα προκύψει από τη διερεύνηση τη συγκεκριμένη. Με κατηγορείτε για οικονομικό έγκλημα. Κύριε Κοντομινά, σα κατηγορώ ότι είπατε ψέματα και θα πάω στον εισαγγελέα αυτή τη στιγμή για ψέματα. Είστε δαστηλή Αλαγκάρτ και προσπαθήστε να αποκρύψετε στοιχεία για την συνεδρία. Διακόπτεται η συνεδρία. Διακόπτεται η συνεδρία για 5 λεπτά. Εσύ να καλύψει, θέλει και εσύ τα ίδια. Τα ίδια που κάνουν οι άλλοι θε να κάνουν. Διακόπτεται η συνεδρία για 5 λεπτά. Και λέω τώρα για τα ψέματα που είπε. Όλα θα σα κάνω μήνυση.